Περίμεναν ότι ο Καραμαλής κάτι θα έκανε. Γιατί έλεγε πόσα χρόνια, μεταρρύθμιση. Εν πάση περιπτώσει είπανε, άντε τώρα που βγήκε, ας τα αλλάξει, ας κάνει τις αλλαγές του. Και τελικά δεν άλλαξε τίποτα. Είχε καταφέρει σε ένα βαθμό να του έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος και νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός που του είχε εμπιστοσύνη ο κόσμος. Τουλάχιστον στην αρχή, γιατί μετά δεν του είχε καθόλου, παρακαλώ. Συχνά έτσι μπορώ να σου πω, με επικρίνουν και οι φοιτητές μου και καθώς όλα αυτά τα θέματα εκ των πραγμάτων μπαίνουν σε διάφορα μαθήματα, καθώς τα μαθήματα που κάνουμε είναι μέσα στην καρδιά αυτού του κυκαιώνα. Ασχολούμαστε με τα δημόσια οικονομικά. Ως εκ τούτου, κατάλαβα, δημόσια οικονομικά είναι προϋπολογισμός, πολιτικές, δέκο, όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε. Δεν είναι πλέον ασκήσεις επί χάρτου, τα βλέπουμε και τα αναλύουμε στα μαθήματά μας. Υπάρχει μια άλλη άποψη, που ίσως είναι μια άποψη μιας πολύ μικρής μειοψηφίας, την οποία όμως την ασπάζομαι και μπορώ να σας πω, θα την ασπάζομαι και μια ζωή. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, μπορεί να πείσει, να εμπνεύσει και να παράγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα, και ανάποδα να με κρεμάσετε, δεν πρόκειται να αλλάξω άποψη. Δεν είναι δυνατόν να έχω ανεπάγγελτο πρωθυπουργό ή ανεπάγγελτους υπουργούς, οι οποίοι να μπορούν να προσφέρουν ένα έργο. Αυτό, αν ποτέ κάποιος το καταφέρει, να το αποδείξει, μπορώ να σας πω, θα ανατρέψει και ολόκληρες θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν. Όταν ο κύριος Καραμαλής μιλούσε, είχε μια εφράδια. Αυτό θα το δεχτώ. Αλλά πειθό δεν είχε. Κατάλους είχε. Αλλά τελικά διαπιστώθηκε ότι και οι άλλοι προδόθηκαν. Και ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει, μπορώ να σας πω, ένα κισμέτ στην πολιτική. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να τα ανατρέψουν. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι είναι απαράβατοι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός, ο οποίος να είναι ψημένος πρωθυπουργός, ο οποίος ή να έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική πείρα, ή να είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας με την ευρύτερη έννοια του όρου, λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει φάει τη ζωή και ξέρει τι του γίνεται, αν δεν πληρεί αυτές εδώ τις προϋποθέσεις, τότε δεν μπορεί να ξεκολλήσει η χώρα. Δεν είχε την πολιτική πείρα που έπρεπε να έχει και ούτε δούλεψε στη ζωή του έτσι ώστε να καταλάβει τι σημαίνει δουλειά και τι σημαίνει οικονομία. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να καταλάβω με τι καταβολές μπορεί να κυβερνήσει ένα τέτοιο άτομο. Από το γεγονός και μόνο ότι έχει ένα πτυχίο στο χέρι. Από ό,τι θυμάμαι, ο Major, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Και ήταν μια χαρά πρωθυπουργός όμως. Δεν είχε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Και βλέπουμε και σε άλλες χώρες, αν θέλετε, άτομα με άσχετα πανεπιστημιακά διπλώματα να κινούνται σε κάποιους χώρους που τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό εδώ, και τελικά να κατατροπώνουν σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών τους αντιπάλους τους. Λοιπόν, η γνώση δεν αποκτάται έτσι. Η γνώση αποκτάται με δουλειά. Η γνώση δεν αποκτάται βλέποντας τηλεόραση, ούτε παίζοντας Nintendo παραδείγματος χάρη, ούτε κάνοντας οτιδήποτε το οποίο δεν είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Ο Γιώργος Παπανδρέου δούλεψε ποτέ. Όποιος, κοιτάξτε, ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί μην δούλεψε συστηματικά, όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Τουλάχιστον όμως δούλεψε και έκανε και πολλές δουλειές, από έστω χαζές απλές που μπορούσε κάποιος να πει, από το να είναι βοηθός Κρεοπόλη, που ήτανε, να καθάριζε τους δρόμους της Σουηδίας, που το έκανε. Δούλεψε και σε κάποια πανεπιστήμια. Δεν είχε, αν θέλετε, την δουλειά που έχουμε κατά νου. Δηλαδή, το εύρος της δουλειάς που έχουμε κατά νου, να έχει μια διάρκεια στη δουλειά του ή να ήταν ένας πετυχημένος επιχειρηματής, ένας πετυχημένος πανεπιστημιακός χρόνια ή κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον έχει δουλέψει κάποια χρόνια στη ζωή του. Αλλά βέβαια, αυτά είναι στοιχεία που συνθέτουν την επιτυχία. Μπορεί κάποιος να έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να έχει διαβάσει πολλά πράγματα, μπορεί, αν δεν έχει γνώσεις από στρατηγική, όλα τα υπόλοιπα είναι χρήσιμα, αλλά δεν μπορούν να αναδειχθούν. Δηλαδή, δύο είναι τα στοιχεία της επιτυχίας. Η γνώση με όσα συνεπάγεται, που η γνώση σημαίνει και δουλειά, σημαίνει και διάβασμα, σημαίνει και εμπειρία, σημαίνει και ό,τι άλλο θέλετε, και στρατηγική. Και η στρατηγική δεν αποκτάται έτσι εύκολα. Ναι. Κάποιοι έχουν το ταλέντο. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τι έχετε να πείτε? Στρατηγικά. Κοιτάξτε, ο Αντώνης Σαμαράς πληρούσε και πληρεί όλες τις προδιαγραφές
που χρειάζεται για να θεωρηθεί ότι μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά μπορώ να σας πω, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, αφήστε του κόσμου που είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και του κόσμου που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο κενό στρατηγικής. Ενδεχομένως, γιατί έχει, αν θέλετε, μπρος του αντίπαλο το Πασόκ, πίσω αριστερά είναι ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης, πίσω δεξιά είναι η κόρη Μητσοτάκη, και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος είναι και τι άλλα μέτωπα αντιμετωπίζει. Οπότε έχει να αντιμετωπίσει πολλά μέτωπα και καταλαβαίνετε, αυτό αποδιοργανώνει έναν πολιτικό. Δεν είμαι στο μυαλό του και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αλλά περίμενα από τον Αντώνη τον Σαμαρά κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο δείχνει. Αν θέλετε, και ένα άλλο πολιτικό ήθος. Έχουμε βρεθεί σε ένα καλύτερο πολιτικό ήθος σχέση με το παρελθόν. Και το γεγονός ότι τόσο ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Σαμαράς παλαιότερα επικοινωνούσαν στα φοιτητικά τους χρόνια και έχουν και κάποιες φιλικές σχέσεις. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο επικοινωνίας. Αυτό νομίζω ότι καλώς είναι, είπα. Είναι ένα θετικό στοιχείο στο πλαίσιο της πολιτικής ζωής της χώρας και μεταφέρει σε ένα άλλο επίπεδο, αν θέλετε, την αντιπαράθεση. Αλλά άλλες ήταν οι προσδοκίες του κόσμου από τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Έχω την εντύπωση. Τουλάχιστον οι δικές μου ήταν διαφορετικές. Ποιες δηλαδή? Κοιτάξτε, εμείς στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν δόθηκε ευκαιρία να το πούμε, ολοκληρώνουμε τώρα μία δουλειά η οποία έχει σχέση με την βαθμολόγηση, αυτό που κάνει ο κύριος Πάγκαλος. Αλλά με έναν τρόπο όμως πολύ πιο επιστημονικό. Με τη βαθμολόγηση όλων των υπουργών, υφυπουργών και των μεαρχών της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιων που έχουν παίζουν ένα νευραλγικό χώρο στην οικονομία. Παραδείγματος χάρη των υπευθύνων στα λιμάνια και του υπεύθυνου στις ξένες επενδύσεις. Λοιπόν, βλέποντας το προφίλ των τομεαρχών της Νέας Δημοκρατίας, που στην τελική ανάλυση μπορεί να έχουν εκλεγεί, δεν ξέρω πώς έχει γίνει η διαδικασία, αλλά θα περίμενα ό,τι καλύτερο υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Και αν αυτοί οι τομεάρχες είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, τότε προβληματίζουμε πάρα πολύ για το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μας κυβερνήσει. Λοιπόν, πάρα πολλοί τομεάρχες, αναρωτιέμαι πώς έγιναν τομεάρχες. Και η ευθύνη για αυτό το πράγμα ανήκει στον πρόεδρο, δεν ανήκει στον οποιοδήποτε. Ως εκ τούτου, αν θέλετε, αυτό είναι το έλλειμμα στρατηγικής το οποίο υπάρχει. Αν δεν βάλεις τους καλύτερους στρατηγούς σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τον πόλεμο τον έχεις χάσει. Δεν είναι δυνατόν να έχεις στρατηγούς που ασχολούνται με τις προμήθειες και τα logistics, ενώ έπρεπε να είχες μάχημους στρατηγούς οι οποίοι να γνωρίζουν από πόλεμο και από στρατηγική. Στον χώρο μιας επίθεσης, στον χώρο ενός πολέμου. Εκεί δεν με ικανοποιεί η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την ενδυνάμει κυβέρνηση την οποία έχει ετοιμάσει. Γιατί υποτίθεται ότι αυτοί οι τομεάρχες, αν γίνει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουν κάποιο σχετικό πόστο. Οπότε και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στρατηγικής. Ναι. Και αυτό πλέον το λέμε με γνώση μελέτης του προφίλ κάθε ένα από αυτούς με έναν ιδιαίτερα αναλυτικό τρόπο. Μάλιστα. Αυτό θα ήθελα να το αυτό παρουσιάσουμε. Το θέλει πάρα πολύ σκόνος να το παρουσιάσει. Αλλά είναι μια διαδικασία σκληρή, όπου οι φοιτητές δουλεύουν σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένας εισηγητής, υπάρχουν 4-5 φοιτητές που συμφωνούν σε αυτό το οποίο θα δώσει ο εισηγητής. Μετά υπάρχουν κριτές, μέλη ΔΕΠ που βλέπουν αυτά τα οποία έχουν δώσει οι φοιτητές, μήπως έχουν γίνει κάποιο λάθος. Και μετά, εκεί που υπάρχει διαφωνία, θα πρέπει να βρεθούν οι δύο ομάδες έτσι ώστε να συμφωνήσουν στην τελική βαθμολογία. Και όταν συμφωνήσουν στην τελική βαθμολογία, δεν μπορεί να συμφωνήσουν στην τελική βαθμολογία. Ναι, όταν συμφωνήσουν, λέω. Όταν συμφωνήσουν, θα το δει πολλοί κόσμος. Θα έρθετε και εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος. Μαζί με τους φοιτητές, να το παρουσιάσουμε όλοι μαζί. Οι φοιτητές έχουν έναν κωδικό και είναι αόρατοι. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν κωδικοί επάνω στα γραπτά. Τα ονόματα τα ξέρει μόνο διδάσκων. Για λόγους, αν θέλετε, που είναι εύκολα ευνόητοι. Εντάξει. Γιατί δεν ξέρουμε και πώς μπορεί να αντιδράσει οποιοδήποτε πάρει κακό βαθμό. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τα πάντα. Ως εκ τούτου προστατεύουμε τα παιδιά, τα οποία μερικοί από αυτοί βέβαια, μερικά από τα παιδιά είπαν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και θέλουμε το όνομά μας. Και τους είπα όχι, όπως όλοι θα έχουν έναν κωδικό, έτσι θα έχετε και εσείς ένα κωδικό. Και το θέμα θεωρείται λήξαν και έτσι συμφωνήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Μάρτα. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι κοντά μας και ο πολιτικός μας αναλυτής, ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης. Παρακαλώ.